και φίλοι, χαίρετε. 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 Αυτό είναι το 10ο βίντεο για τη σειρά εισαγωγής της ψυχοεκπαίδευσης για παιδιά 12 ετών και άνω. Εγώ είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Και εγώ είμαι η Γωγό. Και αυτό το βίντεο το γυρίζουμε στο γραφείο, επειδή το προηγούμενο δεν πήγε και πολύ καλά. Το γυρίσαμε στο αυτοκίνητο και δεν είχε καλό ήχο, επειδή δεν μπήκε το μικρόφωνο στη θέση του. Δεν μπήκε στη θέση του. Το βάλαμε, αλλά δεν μπήκε. Οπότε αποφασίσαμε τα βίντεο μας να τα κάνουμε σε ένα ασφαλές περιβάλλον, που είναι αυτό του γραφείου. Λοιπόν, σας έχουμε πει και σε προηγούμενα βίντεο ότι αναμένεται σύντομα η κυκλοφορία του βιβλίου «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου», που είναι το βιβλίο που χρησιμοποιούμε για οδηγό για αυτή τη σειρά ψυχοεκπαιδευτικών βίντεο εισαγωγής στη ψυχοεκπαίδευση. Στο προηγούμενο βίντεο, το 10ο, είχαμε σχολιάσει το κεφάλαιο 7 του βιβλίου, που έχει τίτλο «Σχέση ο πυρήνας της ζωής, μαθαίνουμε για αυτή μέσω από μια ιστορία απιστίας». Σήμερα θα πάμε να δούμε τι λέει το 8ο κεφάλαιο. Τι λέει? Είναι θεματάρα το 8ο κεφάλαιο, η σχέση μας με τον εαυτό μας. Η σχέση μας με τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος, όπως έχουμε πει, είναι σχεσιακό, όχι μόνο κοινωνικό. Έχει ανάγκη τη σχέση. Ποια είναι η πιο σημαντική σχέση του κάθε ανθρώπου στη ζωή του? Για να δούμε εγώ τι θα σκεφτεί. Να πω. Ναι, σε ρωτάω. Η σχέση με τους γονείς μας, νομίζω. Αυτό είναι το πρώτο. Yeah. Και το δεύτερο είναι η σχέση με τον εαυτό μας. Και το τρίτο είναι η σχέση με τον σύντροφο μας. Δεν τα είπες άσχημα. Δεν τα είπες άσχημα δεδομένη στις ηλικίες σου. Εγώ είμαι 13 ετών. Πέρασε στα 12 που είναι από 12 ετών και πάνω, αλλά πάλι μπαίνεις στο ηλικιακό πλαίσιο του βίντεο. Ναι, μπαίνω. Η πιο σημαντική σχέση του κάθε ενήλικα ανθρώπου στη ζωή του δεν είναι αυτή που συνήθως υποθέτουμε πως είναι. Δεν είναι η σχέση μας με τη μάνα μας, δεν είναι με τον πατέρα μας. Ναι, είναι με τον εαυτό μας. Ούτε καν με τον μεγάλο ερωτά μας. Εσύ είσαι πολύ καλή, γιατί το βάλες τρίτο τον μεγάλο ερωτά. Η πιο σημαντική σχέση στη ζωή μας είναι αυτή με τον εαυτό μας. Α, η πρώτη. Ναι. Αλλά στην ηλικία σου είναι φυσικό και αναμενόμενο να θεωρείς πιο σημαντική σχέση αυτή με τους γονείς σου, γιατί ακόμη είσαι στη φάση που δημιουργείται η σχέση σου με τον εαυτό σου και ακόμη έχεις μεγάλη ανάγκη τη σχέση με τους γονείς σου. Mm-hmm. Και θα σου διαβάσω λίγο την ιστορία του Πάρη. Τον Πάρη θα τον γνωρίσεις σε κάποια φάση. Δεν είναι Πάρη που το λένε. Πάρη είναι το ψευδώνυμο που το έχει στο βιβλίο. Και έχει διαβάσει αυτό το κεφάλαιο ο Πάρης και είναι κατευθουσιασμένος με αυτό. Ο Πάρης μπήκε στο γραφείο διστακτικά. Ήταν μεγαλός όμως. Πρέπει να ήταν τουλάχιστον 1,85 στο ύψος και είχε παραπανήσια κιλά. Αλλά ο τρόπος που κουβαλούσε το σώμα του ήταν σαν αυτό να ήταν ένα αβάσταχτο φορτίο. Κυρτωμένη ώμη, χαμηλωμένο κεφάλι και βάδισμα αβέβαιο, σχεδόν ασταθές. Ήταν το πρώτο μας ραντεβού και τον έβλεπα για πρώτη φορά. Θυμάμαι και την ημερομηνία. Ήταν τον Αύγουστο του 2011. 13 χρόνια πριν. Το μήνα που γεννήθηκα, χρόνο που γεννήθηκα. Βέβαια. Αν ήμουν η βιολογική σου μητέρα δεν θα μπορούσα να το δω, γιατί θα μπορούσα να λεχόνα εκείνες τις ημέρες. Μάλιστα. Wow. Wow, τον ίδιο μήνα που γεννήθηκε εγώ. Η εγώ γεννήθηκε 4 Αυγούστου 2011. Εγώ συνάντησα τον Πάρη για πρώτη φορά λίγο μετά τον 15 Αυγούστου 2011. 15, 16, 17, 18 Αυγούστου 2011. Είχαμε μιλήσει λίγο στο τηλέφωνο όταν κλείσαμε το ραντεβού και τότε η φωνή του ακουγόταν με δυσκολία. Ήταν ένα αγόρι 18 χρόνων. Άρα πόσο είναι ο Πάρης μας τώρα? 31. Να. Είδα πρόσφατα τα γενέθλια του στο Instagram και είχε πολύ ωραία τούρτα. Μόλις είχε πάρει απαλλαγή από τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και οι γονείς του του έβαλαν όρο να κάνει ψυχοθεραπεία. Πάρη μου, θέλεις να μου πεις γιατί είσαι εδώ?
Ναι, να σου πω, πρέπει να το διαβάζω αυτό. Ναι. Εσύ θα ταυτιστείς με το κομμάτι του κόβου, γιατί με τον Μπάρι είχαμε τελετουργίες. Είχαμε τελετουργίες που είχαν να κάνουν με τα πάντα. Άρα ήσουν η ψυχολόγος του. Βέβαια είμαι η ψυχολόγος του. Ναι. Καλώς τον, έλα μέσα, πέρασε. Γεια σας, κυρία Θέκλα. Γεια σου, Μπάρι. Τι θέλεις να πεις, να σου φτιάξω ένα φραπέ, μια λεμονάδα? Δεν ήξερα ότι μπορούμε να πιούμε κάτι. Μια λεμονάδα, σας παρακαλώ. Στιγμιαία χαμογέλασε και πρόλαβα να παρατηρήσω τα όμορφα και καλοβαλμένα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Να βάλω και παγάκια? Ναι, ευχαριστώ. Μετά όμως είχαμε κάνει τη λεμονάδα με περιέρ. Α, με κάνει φρύση, ναι. Μετά, γιατί κάναμε πάντα ποτά με τον Μπάρι, όπως κάνω μαζί σου σοκολάτες και τέτοια. Ναι. Ετοίμασα τη λεμονάδα σε ένα τεράστιο ποτήρι του φραπέ από εκείνα που μου αρέσουν πολύ. Ξέρεις εσύ αυτά τα ποτήρια, τα τεράστια ποτήρια του φραπέ που σου φτιάχνουν την παγωμένη σοκολάτα. Ναι, 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 ναι. Και ετοίμασα και παγωμένο καφέ για μένα. Είχα πολλή δουλειά να κάνω. Α, και ήταν μέσα Αυγούστου, τρεις μέρες μετά το 15 Αύγουστο για την ακρίβεια. Ο Πάρης ήταν το πρώτο μου ραντεβού μετά από ένα σύντομο διάλειμμα που είχα για διακοπές. Το ρώτησα μετά γιατί ήρθε, μου είπε να έρθω. Το ρώτησα, εσύ θέλεις να έρχεσαι? Δεν απάντησε ο Πάρης με λόγια, απάντησε με γοερούς λιγμούς. Άφησε με μια αριστοκρατική κίνηση το ποτήρι με τη λεμονάδα στο τραπεζάκι δίπλα από το κάθισμά του, έβαλε το κεφάλι του ανάμεσα στα χέρια του και άρχισε να κλαίει με δυνατά αναφιλητά. Έσπρωξα προς το μέρος του το κουτί με τα χαρτομάντιλα που πάντα έχω πρόχειρο, χωρίς να το πω τίποτα, και κάθισα στην άκρη του δικού μου καθίσματος, έγειρε επίτηδες το κεφάλι προς το ξύλινο πάτωμα, το ίδιο τμήμα του ξύλινου πατώματος που κοιτάζω κάθε φορά που κάποιος κλαίει απέναντί μου. Και μετά μιλάω για το κλάμα. Θες να σου διαβάσω τι λέω για το κλάμα? Σε ενδιαφέρει? Γιατί όχι. Μπορεί να μου φάνει χρήσιμο. Πάντοτε νιώθω δέος μπροστά στον οδυρμό. Στο κλάμα των ανθρώπων, των ζώων, στο κλάμα κάθε πλάσματος. Νιώθω δέος και σεβασμό. Επειδή το κλάμα από τη μια είναι μια ξεκάθαρη εικόνα του πόσο πολύ πονάει ένας άνθρωπος ή ένα πλάσμα για να κλαίει έτσι με αναφιλητά και βουβές κραυγές. Μπορώ ως ψυχολόγος να διαχωρίσω εύκολα τα κροκοδίλια δάκρυα. Ξέρεις τα κροκοδίλια δάκρυα? Ποια? Όταν κάποιος κλαίει επίτηδες για να προκαλέσει συναίσθημα. Οι κροκόδιλοι λένε κλαίνε χωρίς να κλαίνε. Ναι. Μπορώ να διαχωρίσω εύκολα τα κροκοδίλια δάκρυα από τους αυθεντικούς λιγμούς. Και από την άλλη, επειδή βρίσκομαι μπροστά σε έναν εκπληκτικό αμυντικό μηχανισμό που κουβαλούμε στα γονίδια μας. Όταν κλαίμε, το σώμα μας αποβάλλει τις βλαβερές τοξίνες που δημιουργούνται από τους νευροδιαβιβαστές, οι οποίοι μεταβιβάζουν τα δυσάρεστα συναισθήματα. Λίγα χρόνια μετά τη γνωριμία μου με τον Μπάρι, διάβασα πως επιτέλους σε μια επιστημονική μελέτη, όπου έγινε ανάλυση των δακρύων ανθρώπων που έκλαιγαν από λύπη, στα δάκρυα τους βρέθηκαν συμπυκνωμένες ποσότητες τέτοιων χημικών ουσιών. Κυριολεκτικά, το σώμα μας μέσα από τα δάκρυα που χύνουν τα μάτια μας όταν κλαίμε αυθεντικά από πόνο, ξεφορτώνεται ουσίες χρήσιμες μεν για λίγο, αλλά βλαβερές όταν παραμείνουν στον οργανισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μεγάλη συγκέντρωση. Ενώ αντιθέτως, στα δάκρυα από χαρά δεν βρέθηκαν αυτές οι ουσίες. Άρα, όταν κλαίμε, το σώμα μας βγάζει τη στενοχώρια του προς τα έξω. Όταν κλαίμε αυθεντικά, επειδή το νιώθουμε, όχι κάνουμε τον εαυτό μας να κλαίει για να κερδίσουμε κάτι. Το κλάμα από χειριστικότητα δεν έχει τέτοια δουλειά. Νομίζω όμως πως ο πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο νιώθω δέος για το κλάμα είναι επειδή εγώ η ίδια δεν κλαίω εύκολα και νιώθω τεράστια ανακούφιση όποτε μπορέσω να κλάψω. Έτσι, όταν βρίσκομαι μπροστά σε άνθρωπο που κλαίει, τον αφήνω να το βιώσει χωρίς καμιά αχρίαστη προβολή. Τα συναισθήματα μας και οι μηχανισμοί άμυνας που ενεργοποιούν είναι απολύτως χρήσιμα και απαραίτητα για την επιβίωση και τη διατήρηση της καλής μας υγείας. Γι' αυτόν τον λόγο και είναι λάθος να λέμε στα παιδιά πως οι άνδρες δεν κλαίνε, πως οι καλές κοπέλες δεν θυμώνουν και γενικότερα να τους μεταδίδουμε το κοινωνικό στερεότυπο πως τα συναισθήματα μας είναι κακά και πρέπει να τα καταστήλουμε. Στο επόμενο κεφάλαιο θα μιλήσουμε αναλυτικά για τα συναισθήματα και την ευγενική μεταχείριση που απαιτείται από εμάς, επειδή ακριβώς τα συναισθήματα είναι πολύτιμοι σύμμαχοι της ψυχικής μας και της σωματικής μας υγείας. Πάμε να δούμε λοιπόν γιατί έκλαιγε ο Πάρης. Μου ζητάει συγγνώμη που έκλαιγε και του λέω για ποιο πράγμα που κλαίω, του μου λέει. Του λέω καλά κάνεις και κλαις.
Μου λέει, δεν είναι δείγμα δυναμίας στο κλάμα. Αντιθέτως, του λέω. Είναι ένδειξη συναισθηματικής δύναμης και καλής λειτουργίας του οργανισμού μας. Δεν είναι αδύναμος αυτός που κλαίει. Έχει έναν οργανισμό που λειτουργεί φυσιολογικά και προκαλεί το κλάμα για να φύγει η τοξικότητα ή αρνητικότητα από το αίμα. Θα με κάνεις να γελάσω τώρα. Ο δικός μου οργανισμός λειτουργεί καλά. Με βλέπεις πως είμαι. Είμαι μόνο 18 χρόνων και ζυγίζω 120 κιλά. Όλη μου τη ζωή ήμουν μόνος, χωρίς φίλους και παρέες. Έχω φάει απίστευτο μπούλινγκ στο σχολείο και στο στρατό άντεξα μόνο 35 μέρες. Είναι εντάξει που σου μιλάω στον ενικό? Του λέω, εννοείται πως θα μου μιλάς στον ενικό, πως θα σου μιλώ κι εγώ. Εντάξει, δεν είσαι και στην καλύτερη σου φάση. Είμαι στην πιο χαμηλή φάση που βρέθηκα ποτέ, μου λέει. Του λέω, σε πιστεύω. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, έχω ζήσει και χειρότερα. Γι' αυτό και έβαλα τα κλάματα σαν το μωρό όταν με ρώτησες αν θέλω να έρχομαι. Αν θέλω να έρχομαι. Ξέρεις πόσα χρόνια παρακαλώ τους γονείς μου να πάω σε ψυχολόγο και δεν συμφωνούν? Ξέρεις πόσο μεγάλη ανάγκη έχω να μιλήσω για όλα όσα μου συμβαίνουν από τότε που θυμάμαι τον εαυτό του, τον εαυτό μου? Και άρχισε ξανά να κλαίει. Αυτή τη φορά πιο ήρεμα, με λιγότερα αναφιλητά. Στη συνέχεια κάνουμε μια συνομιλία και του λέω, δώσε χρόνο στη ψυχοθεραπεία ώστε να βελτιωθεί η σχέση σου με τον εαυτό σου τόσο πολύ ώστε να θέλεις να διαρκέσει περισσότερο. Γιατί μου είπε σε κάποια φάση ότι τι να την κάνω τη ζωή μου έτσι όπως είναι. Και του λέω, δώσε ευκαιρία να κάνεις ψυχοθεραπεία, να βελτιωθεί η σχέση με τον εαυτό σου και να θέλεις να έχεις για πολλά χρόνια σχέση με τον εαυτό σου, να είσαι ζωντανός και να είσαι καλά. Η σχέση με τον εαυτό μου, με ρωτάει. Ναι, η σχέση με τον εαυτό σου. Πώς γίνεται να έχουμε σχέση με τον εαυτό μας? Εγώ τώρα έχω σχέση με τον εαυτό μου? Ναι. Και μπορώ να σου πω πως είναι και πολύ κακή η σχέση που έχεις με τον εαυτό σου τώρα. Δεν τον εκτιμάς καθόλου. Ίσως και να μην τον αγαπάς κιόλας, τον εαυτό σου. Σίγουρα δεν τον αγαπώ. Τον μισώ. Τι έχω πάνω μου που να είναι αξιαγάπητο? Δεν βλέπεις πως είμαι? Πως είσαι? Είμαι ένας αποτυχημένος, ένας δειλός, ένας άχρηστος που ούτε στο στρατό δεν μπορώ να πάω. Μια ζωή μου στο περιθώριο. Έβλεπα τους άλλους να έχουν φίλους, να είναι αξιαγάπητοι, να τα καταφέρνουν στις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους, ενώ εγώ πάντα ήμουν ένας παχουλός που όλο έτρωγε για να νιώθει καλά. Σε ενοχλεί το βάρος του σώματος σου? Μισώ το ίδιο μου το σώμα από πάνω ως κάτω, το βλέπεις πως είναι? Το βλέπω, του λέω. Δεν βλέπω κάτι αξιομίσητο. Μιλάς σοβαρά? Είμαι 120 κιλά. Πόσο ύψος έχεις όμως? Δεν ξέρω, νομίζω γύρω στο 1,80. Καλά, δεν σε μέτρησαν τώρα που πήγες στο στρατό? Ναι. Δεν θυμάσαι πόσο είσαι? 1,86. Οκ, 1,86. Είσαι πολύ ψηλός. Εντάξει, ίσως είναι πολλά τα 120 κιλά, αλλά δεν είσαι και 1,63 που είμαι εγώ. Αν ήμουν εγώ 120 κιλά, θα έβλεπες. Χαχαχα. Τώρα είμαι 95. Ήμουν και τότε 95 όπως τώρα. Σοβαρά δεν σου φαίνεται? Νομίζω πως ο λόγος που δεν μου φαίνεται είναι επειδή δεν το κουβαλάω ως αβάσταχτο βάρος όπως κάνεις εσύ. Τι εννοείς, μου λέει πάρεις. Από την ώρα που σε είδα να μπαίνεις στο γραφείο σκέφτηκα πόσο χοντρός είμαι. Όχι. Πόσο δεν το αντέχεις το βάρος σου. Φαίνεται ξεκάθαρα πως δεν το θέλεις. Μα δεν το θέλω. Όσο δεν το θέλεις, τόσο περισσότερο θα επιμένει αυτό. Έλα να κάνουμε ένα υπολογισμό, να δούμε το δικό σου δείχτη μάζας σώματος και το δικό μου. Είναι απλός υπολογισμός. Ένα λεπτό. Έχω στο λάπτοπ μια ιστοσελίδα που βάζεις το φύλλο σου, το βάρος σου και το ύψος σου και την ηλικία σου και το υπολογίζει. Λοιπόν, ο δικός μου είναι 35,7 και ο δικός σου 34,69. Έχω πιο ψηλό δείχτη μάζας σώματος από εσένα. Αναλογικά είμαι πιο παχιά από εσένα. Ξέρεις εσύ αυτή τη εξίσωση για το δείχτη μάζας σώματος? Όχι. Ναι. Δεν το ξέρω. Είναι ύψος, ηλικία, βάρος. Κάνει μία εξίσωση και σου λέει δείχτη μάζας σώματος. Νομίζω για τις γυναίκες ένας καλός δείχτης μάζας σώματος είναι μέχρι το 25%. Εγώ είχα 35 τότε. Τώρα μπορεί να έχω πιο κάτω όμως γιατί έχω περισσότερους μύες. Κατάλαβες, δεν είναι έτσι? Έλα, πάρε το λάπτοπ και βάλε και εσύ τα στοιχεία. Εγώ 1,63 ύψος και 95 κιλά και εσύ 1,86 ύψος και 120 κιλά. Έχεις δίκιο, τόσο βγαίνει. Λέει εδώ όμως πως τόσο εσύ όσο και εγώ είμαστε παχύσαρκοι.
Είμαστε, λέει, στο δεύτερο βαθμό παχυσαρκίας και πρέπει να δυνατήσουμε τη βοήθεια κάποιου ειδικού. Να δυνατήσουμε. Γιατί να μην αναδυνατήσουμε? Αν θες, έχω μια ειδικό να σου συστήσω. Μπορεί να μην το πιστεύεις, αλλά έμενε 98 κιλά πριν από 3 μήνες και πήγα σε μια διαιτολόγο. Και τώρα είσαι 95? Ναι, θες ζυγίστηκα. Άσε να το σκεφτώ. Μα δεν είπα να το κάνεις. Απλώς είπα πως υπάρχουν λύσεις αν θέλεις να δυνατήσεις. Λύσεις αγαπητικές προς το σώμα σου. Να μάθεις να το ταΐζεις πιο υγιεινά και πιο θρεπτικά να το φροντίζεις περισσότερο. Πού το ξέρεις ότι τρώω συνέχεια βλακίες, μου λέει. Του λέω, δεν το ξέρω, μου το λες εσύ τώρα. Εσύ μου το λες τώρα. Όλο σοκολάτες και πατατάκια τρώω. Και πολλές φορές όταν δεν νιώθω καλά, τότε είναι που πάω στο περίπτερο ή στο ζαχαροπλαστείο και παίρνω όλα όσα ξέρω πως δεν πρέπει να τρώω. Αυτό ακούγεται σαν συναισθηματικό φαγητό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε την ικανοποίηση που δίνουν ορισμένα φαγητά, που συνήθως είναι και παχυντικά, υδατάνθρακες και βασικά. Ναι. Προκειμένου να κατευνάσουμε ή να μουδιάσουμε τα συναισθήματά μας. Αυτό κάνω. Τρως για να νιώσεις καλύτερα? Ναι. Ενώ ο σκοπός της τροφής είναι να τρώμε για να ικανοποιήσουμε την πείνα μας, αλλά και τη γευστική μας παλέτα. Εσύ γιατί τρως, με ρώτησε εμένα. Εγώ τρώω επειδή πεινάω, πάρει, αλλά πεινάω πολύ συχνά. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει τώρα αυτό μετά από τόση ψυχοθεραπεία που έκανα. Όταν ήμουν μικρή, έτρωγα βουλιμικά. Βουλιμικά? Χρυσές, τι σημαίνει τρώω βουλιμικά? Όχι. Παθαίνω βουλιμία. Ναι, έτρωγα μέχρι να σκάσω και μετά πίνα φρόζα. Τι είναι η αφρόζα? Είναι ένα αναψυχτικό σε σκόνη που το διαλύαμε σε νερό, ήταν γεμάτο ζάχαρη και ήταν χωνευτικό. Καλύτερα που δεν το ξέρεις. Που λες, έπινα φρόζα και ξάπλωνα προκειμένου να χωνέψω. Τόσο πολύ πονούσε η κοιλιά μου. Και μόλις ένιωθα πως είχε λίγο παραπάνω χώρο το στομάχι μου, πήγαινα και έτρωγα ξανά. Αυτό δεν είναι απλώς συναισθηματικό φαγητό. Είναι υπερφαγικό επεισόδιο το οποίο παρατηρείται και ως ένα σύμπτωμα της βουλιμίας. Τι σημαίνει βουλιμία? Βουλιμία ή αλλιώς ψυχογενής βουλιμία είναι μια διαταραχή διατροφής κατά την οποία ο άνθρωπος κάνει υπερφαγικά επεισόδια. Ας πούμε να ανοίγεις το ψυγείο και να τρως ακατάσχετα. Την ώρα που έχει υπερφαγικό επεισόδιο ένας άνθρωπος με βουλιμία δεν μπορεί να σταματήσει με τίποτα να τρώει. Δεν μπορεί να ελέγξει την πρόσληψη τροφής. Άλλα συμπτώματα της βουλιμίας είναι ο άνθρωπος να βλέπει αρνητικά τον εαυτό του λόγω της σωματικής του εικόνας και του βάρους του και να χρησιμοποιεί κάποιες μεθόδους επιβλαβής για την υγεία προκειμένου να διορθώσει εντός αγωγικών ένα υπερφαγικό επεισόδιο, όπως να προκαλεί επιτίδες σε μετό ή να παίρνει καθαρτικά. Ξέρεις τι είναι τα καθαρτικά? Κάτι φάρμακα που πίνουν για να έχουν διάρρειες. Ή να επιδίδεται σε υπερβολική νηστεία και άσκηση. Είχες βουλιμία εσύ δηλαδή? Δεν ξέρω, δεν με διέγνωσε κάποιος τότε στη σχολική ηλικία. Πάντως, όπως δεν μπορώ να κλάψω εύκολα, έτσι και δεν μπορώ να κάνω εμετό. Και ουδέποτε χρησιμοποίησα καθαρτικά ή διουρητικά. Και όσον αφορά στην άσκηση και την νηστεία, δεν είμαι και ο μεγαλύτερος φαν της άσκησης. Πληρούσα δηλαδή 2 από τα 3 κριτήρια για διάγνωση της ψυχογενής βουλιμίας, αλλά όλα τα κριτήρια για τη διάγνωση binge eating disorder, τη διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας. Και γιατί τώρα συνεχίζεις να πεινάς συνέχεια, δεν ξέρω, του είπα το 2011, αυτό προσπαθώ να το βρω με το δικό μου. Να πω κάτι. Να πεις. Εγώ εδώ και 3 μήνες νομίζω που έχω ξεκινήσει την carnivore, δεν πεινάω τόσο εύκολα, ας πούμε. Δηλαδή, ας πούμε, μπορώ να μείνω νηστική από το βράδυ έως το μεσημεροαπόγευμα, ξέρω εγώ. Κάνεις και διαλυματική νηστεία ή αυτό που λέμε όμα του, one meal a day, ένα γεύμα την ημέρα. Ναι. Και γενικά άρχισα να μην παίρνω πρωινό στο σχολείο εδώ και ένα χρόνο, νομίζω, όχι εδώ και, εδώ και 2 χρόνια βασικά. Δηλαδή εδώ και 2 χρόνια δεν έπαιρνα κολατσιό για το πρωί στο σχολείο. Πολύ απλά επειδή βαριόμουνα. Και κοίτα που με βρήκε. Συνήθισα να μην τρώω το πρωί. Που αυτό είναι καλό, νομίζω, να μην τρώσω το πρωί. Είναι καλό αυτό. Κοίταξε, λέω στη συνέχεια του βιβλίου ότι ανακάλυψα το 2017 ότι είχα διαβήτη τύπου Β με υπερινσουλινεμία και γι' αυτό τον λόγο πεινούσα συνέχεια. Και θα πω σήμερα το 2024 ότι πλέον με την κρετοφαγική διατροφή δεν πεινώ σχεδόν καθόλου. Ούτε εγώ. Ναι. Εν τω μεταξύ, Πεκλά,
μπορούσαμε να πούμε στο βίντεο με τη βαρεμάρα ότι μερικές φορές η βαρεμάρα μπορεί να σου κάνει καλό, ξέρω. Πώς? Δηλαδή αυτό που έκανα εγώ, αλλά χωρίς να το ξέρω. Δηλαδή... Α, από καρδιά σου να πάρεις φαγητό. Ναι. Νομίζω όμως ότι αν πεινούσες το πρωί και είχες λιγούρα για φαγητό, δεν θα βαριόσουν να πάρεις φαγητό. Και πάλι βαριόμουν. Α, είχες λιγούρα και βαριόσουν. Είχα λιγούρα. Δηλαδή εδώ και κάποιους μήνες στην έκτη δημοτικό, ας πούμε, δεν έπαιρνα φαγητό, έβαζα μόνο στον Νικόλα. Δηλαδή εγώ ήμουν έκτη δημοτικού, ο Νικόλας ήταν πρώτη δημοτικού. Δηλαδή αυτό ήταν πούθου, πρόθεκλας. Πρόθεκλας. Και έπαιρνα φαγητό για τον Νικόλα. Όπως στην πρώτη γυμνασή. Ναι, έπαιρνα φαγητό για τον Νικόλα και για μένα δεν έπαιρνα. Και πεινούσα και λέω όλα καλά, θα κάνω υπομονή, θα πάω σπίτι και θα φάω. Και το έκανα αυτό κάθε μέρα μέχρι που συνήθισα να μην πεινάω το πρωί. Μπράβο ρε, πώς το σκέφτηκες αυτό? Δεν ξέρω, είπα βαριέμαι να βάλω για τον εαυτό μου φαγητό. Θα βάλω στον αδερφό μου να μην κάτσει να πεινάει και να μου γκρινιάζει μετά, βάλε μου κάτι. Α, να φάω, βάλε μου κάτι να φάω. Ναι. Ήσουν εσύ έκτη και αυτός πρώτη και ερχόταν και σε βρίσκει στο σχολείο. Ναι. Όλα καλά. Όλα... Και εγώ δεν είχα και στο τέλος συνήθισα να μην τρώω το πρωί. Wow. Εγώ που σε ζω τους τελευταίους 10 μήνες, παρατηρώ ότι από τότε που ξεκινήσαμε την κρεατοφαγική διατροφή, την οποία ξεκινήσαμε με τις συμβουλές του γιατρού για τα παιδιά, ξεκινήσαμε χωρίς συμβουλές του γιατρού. Ναι, μου είπανε, πήγαμε στο γιατρό και μου είπανε, α, είσαι τόσα κιλά, πώς πήγες και έτσι, πήγες αυτά τα κιλά. Πώς και εγώ λέω, και εγώ λέω, είδα το άνθρακας. Μου λέει, και λέει στη Θέκλα ο γιατρός, θα πρέπει να χάσετε κιλά. Και εγώ σκέφτηκα ότι ο μόνος αξιόλογος τρόπος για να χάσει κάποιος με υγιεινό τρόπο κιλά και να διώξει με υγιεινό τρόπο κιλά και να μην τα ξαναπάρει και να βοηθηθεί και στα θέματα της υγείας του ήταν η κρεατοφαγική διατροφή. Οπότε ρωτήσαμε τον δόκτωρα Θάνο τον Ευθυμίου, που είναι παθολόγος και οικογενειακός γιατρός, αν ενδείκνεται να κάνουμε κρεατοφαγική διατροφή στα παιδιά. Μας είπε, μας έδωσε και οδηγίες και την κάνουμε. Και αλήθεια είναι ότι έχεις διώξει κιλά από τότε που κάνεις την κρεατοφαγική. Έχω διώξει, ναι. Κάναμε μία παρασπονδία όμως και φταίω και εγώ γι' αυτό. Δηλαδή. Α, ναι. Να τρώμε τα παγωτά χωρίς ζάχαρη. Ναι. Και... Αλλά αυτά είχαν γλυκαντικά, δεν είχαν ζάχαρη. Δεν μας βοηθούσαν. Τα γλυκαντικά γενικά κάνουν λίγο καλό άμα τα τρως με σχετική δίαιτα, ξέρω, με σχετική διατροφή. Είμαστε, εμείς κάναμε τη διατροφή μας, έχει 1,5 μήνα από εκεί εσύ και εγώ κάνουμε τη διατροφή μας και εκεί που διώχναμε 2-3 κιλά το μήνα δεν τρώγαμε παγωτά. Τρώγαμε παγωτά, ναι. Που δεν είχα θερμίδες, αλλά λόγω των γλυκαντικών και λόγω και των υδρογονωμένων φυτικών λιπαρών που περίχαμε μέσα, λάθος ήταν αυτό, δεν ήταν σωστό. Αυτό ήταν έξω. Εντάξει, επειδή είπαμε. Άνθρωποι είμαστε, παγωτά φάγαμε. Επειδή είπαμε, ξέρεις τι, επειδή είπαμε είναι καλοκαίρι. Ναι. Και πάμε ας να το γυρίσουμε. Α, το γυρίσουμε στα παγωτά. Επειδή είναι καλοκαίρι. Ναι. Θα το διορθώσουμε όμως. Το διορθώσαμε. Είπαμε να σταματήσουμε να παίρνουμε. Βέβαια. Ο Πάρης σε αυτή την ιστορία δεν πήγε στη διαιτολόγο που του είχα πει. Ναι. Αλλά κατάφερε μόνος του, βρήκε το δικό του τρόπο και αδυνάτησε. Άμα το δεις σήμερα, είναι 1,86 ύψος και είναι 85 κιλά. Άρα είναι εντελώς μοντέλο, fit. Fit εντελώς. Και το έκανε από μόνος του. Ναι. Και νομίζω βοηθήθηκε επειδή εγώ ως ψυχολόγος δεν του έκανα bullying, δεν του είπα πόσο παχύς είσαι. Και πραγματικά δεν ήταν χάλια, ρε παιδί μου. Ήταν 120 κιλά, αλλά δεν ήταν χάλια. Φαινόταν όμως ήταν πολύ στενοχωρημένος που είχε αυτά τα κιλά. Και επίσης το αγόρι αυτό έπαιξε πάρα πολύ ρόλο τον bullying που δεχόταν στο σχολείο. Θυμάμαι τώρα μια ιστορία δική του, ότι όταν ήταν στο γυμνάσιο, νομίζω δευτέρα γυμνασίου ήταν, έπεσε κάτω από τη σκάλα εγώ. Ναι. Τον έσπρωξαν. Τον έσπρωξαν. Την ώρα που σχολινούσαν, τάχα κατά λάθος, στα πλαίσια του bullying, έπεσε κάτω από τη σκάλα, έσπασε το πόδι του και δεν έρχονταν κανείς να τον βοηθήσει. Και τον έψαχνε η μαμά του μετά που δεν βγήκε έξω από το γυμνάσιο, πήγε να τον παραλάβει, μπήκε μέσα στο σχολείο και τον βρήκε κάτω πεσμένο με σπασμένο πόδι. Και αυτό ήταν έτσι ένα πολύ ξεκάθαρο περιστατικό που έδειχνε πόσο bullying δεχόταν το παιδί. Εντάξει, κι εγώ έχω, πώς το λένε, έχω δεχθεί bullying, αλλά όχι,
Όχι με, με αυτόν τον τρόπο. Είμαι για απίστευτη κακία. Απίστευτη κακία. Δηλαδή, ούτε εγώ δεν το έχω ζήσει αυτό. Δεν θέλω να το ζήσω. Ούτε στα σημερινά τα παιδιά, ούτε στα προηγούμενα δεν ήθελα να το ζήσουν, ούτε σε κανέναν δεν θέλω να το ζήσει. Νομίζω όμως ότι παίζει ρόλο και ότι η οικογένεια του ήταν πλούσιοι και είχαν ένα μεγάλο σπίτι και είχαν ωραία αυτοκίνητα και μπορεί να ζήλευαν κι άλλα παιδιά. Όχι ότι δικαιολογούνταν να κάνουν bullying σε κάποιον που η οικογένεια του είχε οικονομική ευμάρεια. Και επίσης έπαιζε ρόλο ότι αυτός ο Πάρης, ο οποίος έχει κάνει και διδακτορικό, ήταν πολύ έξυπνος και καλός μαθητής και πρέπει να ζήλευαν οι άλλοι που αυτός ήταν έξυπνος και καλός μαθητής και είχε ενδιαφέρον. Και σιγά σιγά, κάνοντας ψυχοθεραπεία, φτάσαμε στο σημείο από μόνος του να διώξει τα κιλά. Δεν είναι η ψυχοθεραπεία που το βοήθησε να διώξει τα κιλά. Η ψυχοθεραπεία όμως το βοήθησε να καταλάβει τις δυναμικές σχέσεων στην οικογένειά του. Οι γονείς του είχαν παντρευτεί αναγκαστικά γιατί έμεινε η μαμά του έγκυος. Αναγκαστικά. Δεν είχαν προγραμματίσει να παντρευτούν. Είχαν μία σχέση του καλοκαιριού, ο πατέρας του ήταν φοιτητής, γνωρίστηκαν το καλοκαίρι στις διακοπές, έφτιαξαν σχέση χωρίς να το ξέρουν οι γονείς εκατέρωθεν, οι γονείς τους και από τις δύο πλευρές. Ναι. Και όταν η κοπέλα μείνει έγκυος, το ανακάλυψε, ξέρω εγώ, τον Οκτώβριο. Ενώ ήδη είχε πάει ο πατέρας του για σπουδές στο Λονδίνο που ήταν για τον αναπτυχιακό του. Και έγιναν διάφορα ευτράπελα με τις οικογένειες και οι γονείς μεταξύ. Ανακαλύφθηκε, νομίζω. Ναι, αποφάσισαν ότι έπρεπε να παντρευτούν. Και παντρεύτηκαν έτσι χωρίς να είναι, ρε παιδί μου, μια σχέση που να πάει αρκετό χρονικό διάστημα, να είναι πραγματικά ερωτευμένοι μεταξύ τους, να χτίσουν καλά τη σχέση τους, να γίνει ο γάμος τους με συνθήκες αγάπης και επειδή το επιθυμούν και όχι να τους το επιβάλλουν οι γονείς τους. Και στη συνέχεια μέσα στο γάμο των γονιών του υπήρχαν πολλά προβλήματα. Ο πατέρας του δεν του φέρονταν καλά. Ο πατέρας του του έκανε επίσης bullying μέσα στο ίδιο του σπίτι, ο πατέρας. Ναι. Γιατί το θεωρούσε υπεύθυνο για το γεγονός ότι αυτό σταμάτησε τις σπουδές του και την καριέρα του στο Λονδίνο και επέστρεψε πίσω στην Κύπρο. Η μάνα του ήταν υποταγμένη και στον πατέρα του και στους γονείς της. Ήταν μια γυναικούλα χωρίς δυναμικότητα. Δηλαδή γινόντουσαν σκηνικά μέσα στο σπίτι και δεν σήκωνε το ανάστημα της να προστατεύσει τα παιδιά της. Ούτε τον Πάρη, ούτε τα άλλα. Μάλλον δεν μπορούσε. Ναι, δεν μπορούσε γιατί ήταν, δεν είχε μάθει. Ήταν αδούλευτη. Μετά έκανε ψυχοθεραπεία η μάνα του και εξελίχθηκε. Και χώρισε τον πατέρα του. Και μάλιστα η μάνα του σήμερα είναι σε πολύ καλή φάση στη ζωή της, γιατί έχω σχέσεις με αυτή την οικογένεια. Σχέσεις ενώ ότι έχουμε μια αγαπητική γνωριμία. Δεν κάνουμε παρέα μέρα νύχτα, αλλά μαθαίνω τα νέα τους. Και θα σου διαβάσω λίγο. Λοιπόν, μπορεί κάποιος να φανταστεί τι άσχημα συναισθήματα βίωνε η μητέρα του Πάρη κατά την εγκυμοσύνη της. Είπαμε, ήταν μια εγκυμοσύνη για την οποία την έκραζαν και οι γονείς της και τα πιθερκά της, ακόμη και ο άντρας της. Ναι. Και όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα τα ένιωθε ενώ είχε μέσα της τον Πάρη. Καθώς το έμβριο εξελίσσεται μέσα στην κοιλιά της μαμάς του, όχι μόνο επηρεάζεται από τα άσχημα συναισθήματα που νιώθει η μητέρα του, τα οποία μεταφράζονται χημικά στο αίμα της με την παρουσία συγκεκριμένων νευροδιαβιβαστών που περνούν στο μωρό μέσω του ομφάλιου λόρου, αλλά και από όσα ακούει και καταγράφει μνημονικά από τον τρίτο μήνα κοίησης. Πράγματα τα οποία καταγράφει χωρίς να τα κατανοεί, τα οποία όμως υπάρχουν μετά στο υποσυνείδητο του, στη μνήμη του για πάντα. Το ανθρώπινο μυαλό έχει έναν τεράστιο υποθηκευτικό χώρο. Όλα, μα όλα καταγράφουν. Και ειδικά εάν την ώρα της μνημονικής καταγραφής υπάρχουν στο αίμα νευροδιαβιβαστές όπως η αδρεναλίνη, τότε η καταγραφή γίνεται πιο έντονη, χαράσσεται πιο βαθιά στη μνήμη. Πολύ συχνά οι ψυχολόγοι στη ψυχοθεραπεία βρισκόμαστε αντιμέτωποι εντός εισαγωγικών με αυτές τις πρώιμες μνήμες, τις οποίες ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανακαλέσει λεκτικά, δηλαδή θυμηθεί με λέξεις, επειδή ακριβώς όταν είχε γίνει μνημονική καταγραφή δεν μπορούσε ακόμα να μιλήσει, δεν είχε αναπτύξει τη λειτουργία του. Αυτές οι μνημονικές εγγραφές είναι δύσβατες και πολύ συχνά αποτελούν τους θεμέλιους λίθους των τραυμάτων, τα οποία συγκεντρώνονται σιγά σιγά και όσο μένουν αθεράπευτα και ανεπίλητα ετοιμάζουν το μυαλό μας για να αποκτήσει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού
στρες. Οι συλλογές των τραυμάτων μας ξεκινούν από την κοιλιά της μαμάς μας, όπως και η σχέση μας με τον εαυτό μας. Μπορεί να μην θυμόμαστε τι γινόταν όταν... Σίγουρα δεν θυμόμαστε τι γινόταν. Μα δεν γίνεται. Στην κοιλιά της μάνας μας, όμως τα βιώσαμε. Τι είδους σχέση με τον εαυτό του μπορεί να αρχίσει να διαμορφώνει ένα έμβριο? Έμβριο είναι το μωρό μέσα στην κοιλιά της μαμάς. Το ξέρω. Που είναι, sorry, που είναι ανεπιθύμητο. Η σχέση μας με τον εαυτό μας μπορεί να είναι μια καλή σχέση, να χαιρόμαστε δηλαδή που έχουμε αυτόν τον εαυτό, να τον αγαπάμε, να τον εκτιμούμε και να τον φροντίζουμε. Ή να είναι μια κακή σχέση όπου δεν μας αρέσει ο εαυτός μας, δεν τον εκτιμούμε, δεν τον φροντίζουμε, τον παραμελούμε ή τον κακοποιούμε. Πώς να αγαπήσεις έναν εαυτό που από τη στιγμή που δημιουργείται νιώθει την απόρριψη? Πώς να αγαπήσεις έναν εαυτό που καταλαβαίνεις ότι προκαλεί στενοχώρια σε εκείνους που αγαπά πιο πολύ? Τι νομίζεις για αυτό που σου διάβασα? Έχεις σκεφτεί ποτέ αυτή την πτυχή της σχέσης με τον εαυτό μας? Να αγαπούμε τον εαυτό μας, να χαιρόμαστε εγώ τον γενικά, εαυτό μας, ναι. Εγώ γενικά δεν ξέρω ποτέ τι να νιώσω για τον εαυτό μου. Δεν ήξερα ποτέ, ξέρω εγώ, αν τον αγαπάω ή όχι. Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι. Γιατί κάνω κι εγώ λάθη. Ποιος δεν κάνει λάθη? Μόνο οι πεθαμένοι δεν κάνουν λάθη και γεννητοί. Πώς είναι ζωντανή? Κάνω κι εγώ λάθη. Ναι. Αλλά δεν ξέρω τι να νιώσω για τον εαυτό μου. Καταρχάς δεν είναι... Δεν ξέρω τι πρέπει να νιώσω. Δεν έχει τι πρέπει να νιώσει. Δεν ξέρω τι νιώθω βασικά. Μήπως νιώθεις μπερδεμένα συναισθήματα για τον εαυτό σου? Μάλλον, ναι. Εγώ που σε γνωρίζω τον τελευταίο χρόνο, καταλαβαίνω ότι έχει κάποιες στιγμές που έχεις καλή σχέση με τον εαυτό σου, είσαι χαρούμενη με τον εαυτό σου. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ας πούμε, τον Ιούνιο, πρώτου μετακομίσουμε, σου λέω, κοίτα πως αδυνάτησα, κοίτα πως είμαι έτσι, πω τι ωραία που θα είναι. Και την επόμενη στιγμή, ξέρω εγώ, μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα, λέω, είμαι χάλια, από που έχω αυτά τα χάλια, πως είμαι έτσι και τέτοια. Αυτό νομίζω έχει να κάνει και με την εικόνα σώματος που στην εφηβεία είναι λίγο περίεργη. Στην εφηβεία, επειδή αλλάζει το σώμα από παιδικό και πάει προς το γυναικείο ή προς το ανδρικό, είναι πολύ μπερδευτικό το πώς είμαστε. Δηλαδή, κοιτάμε στον καθρέφτη και βλέπουμε κάποιον που δεν τον αναγνωρίζουμε. Ναι. Επίσης, στα κορίτσια 12-13 χρονών, οι ορμόνες μπορεί να κάνουν φοβερές αλλαγές και στη διάθεση και στο σώμα. Δηλαδή, ανάλογα με τις ημέρες του μήνα, επηρεάζουν και οι ορμόνες. Νομίζω ότι εσύ έχεις κάποιες φάσεις στις οποίες είσαι πολύ καλά με τον εαυτό σου. Για παράδειγμα, ναι, όταν ακούς μουσική και κάνεις Swiftin, είσαι... Είμαι τέλεια. Φάση. Δηλαδή, νιώθω τέλεια. Δηλαδή, ας πούμε, όταν ακούω νέα τραγούδια, όταν ακούω αυτό που μου αρέσει γενικά, όταν βλέπω αυτό που μου αρέσει, όταν έχω την ευκαιρία να κάνω αυτά που μου αρέσουν, περνάω τέλεια, ας πούμε. Όταν φεύγαμε εμείς από το σπίτι στη Λάρισα και έχεις το σπίτι δικό σου, δεν περνούσες τέλεια? Ναι. Τώρα που έχεις δικό σου δωμάτιο που είναι σαν δικό σου διαμέρισμα, περνάς καλά εκεί? Περνάω, αλλά όχι με την αίσθηση πως είμαι εντελώς μόνη μου έχω. Την ενοχλούν οι άλλοι που είναι στον κατόρροφο. Με ενοχλείτε, φύγετε από εδώ. Υπάρχουμε εμείς από κάτω, ναι. Μας νιώθει ότι ζούμε από κάτω. Δεν έχω κάποιο θέμα με αυτό όμως. Δεν με πειράζει, ας πούμε. Αλλά δεν είναι... Δεν μπορείς να είσαι όλη την ώρα καλά μόνος σου. Δηλαδή, άμα είσαι συνέχεια με πολύ κόσμο, σαν στο διαμέρισμα, στα μικρό διαμέρισμα, πολλοί άνθρωποι, νιώθεις, σου λείπει περισσότερο το να μείνεις μόνος. Αν όμως είσαι πολλές ώρες μόνος, σου λείπει το να είσαι με κόσμο. Ναι. Χρειάζονται όλα. Χρειάζεται και η μοναχικότητα, ναι, και η κοινωνικότητα. Ναι. Και αλήθεια να λέγεται, τον τελευταίο καιρό εγώ δουλεύω πάρα πολύ και ο μπαμπάς δουλεύει πολύ, οπότε ήμασταν έτσι λίγο απόντες. Ήτανε μετά τη μετακόμιση, που στη μετακόμιση δεν μπορούσαμε να κάνουμε, είχαμε πάρα πολλές δουλειές και τέτοια πράγματα. Τώρα όμως που είμαστε σε καλό δρόμο, αυτό το βίντεο θα βγει ενώ θα είμαστε σε αυτό το δεκαήμερο των διακοπών, που δεν θα πάμε διακοπές όπως είχαμε πάει τον Ιούλιο, αλλά πάμε, θα πηγαίνουμε καθημερινές εκδρομές και βόλτες. Μια μέρα θα πηγαίνουμε, μια δεν θα πηγαίνουμε, με τα ζώα, με όλους.
Εντάξει, δεν θα δουλεύουμε με τον μπαμπά, οπότε θα έχετε και εσύ και ο Νικόλας περισσότερο χρόνο να περάσετε family time. Νομίζω στις διακοπές πολύ συχνά θα πεις εγώ τώρα πάω στην ησυχία. Εγώ τώρα πάω μόνη μου. Πιο συχνά από την τώρα. Εγώ σας χαιρετώ, πάω στα ιδιαίτερα που διαμερίσματα. Ναι. Εγώ σας χαιρετώ, πώς το λέει, ο πατέρας μου το λέει αυτό. Αποσύρωμαι στα ιδιαίτερα μου. Ήταν μια έκφραση που λέγανε οι βασιλιάδες, όπως ήρθουν στα ιδιαίτερα δωμάτια τους. Νομίζω ότι στην εφηβεία είναι φυσιολογικό να είναι μια αστάθεια όσον αφορά στη σχέση του εφήβου με τον εαυτό. Δηλαδή, εγώ τώρα μπερδεύομαι. Κάποιες μέρες είσαι cool με τον εαυτό σου, κάποιες άλλες να λες τι εαυτός είναι αυτό. Τι χάλια που τα έχω τώρα, τι είναι αυτά που έχω. Ξέρω εγώ. Εσύ έχεις και ένα εργαλείο τώρα. Τι? Α, ναι, ξέρω. Έχει και ένα εργαλείο τώρα εγώ. Σ' αρέσει το εργαλείο σου? Μ' αρέσει. Θες να μιλήσουμε γι' αυτό, να το αφήσουμε έτσι? Μίλα. Η γωγό έχει ξεκινήσει ψυχοθεραπεία. Ζήτησε να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία και ήδη έχει κάνει 2 συνεδρίες. Εγώ δεν την έχω ρωτήσει τίποτα. Σε ρώτησα κάτι? Όχι, εγώ σου τα λέω. Δεν σου τα λέω όλα. Μου είπες, στην πρώτη συνεδρία μου είπες ότι χάρηκες γιατί ένιωσες άνετα να μιλήσεις. Ναι, όντως ένιωσα άνετα. Και σε είδα ότι θέλεις να πας και στη δεύτερη ή θες να πας και στην τρίτη? Δηλαδή... Ναι, θέλω. Ένα ωραίο ταξίδι αυτό, ε. Και το καλό με την ψυχοθεραπεία είναι ότι η παιδοψυχολόγος ή ο παιδοψυχολόγος, εγώ πάει σε γυναίκα παιδοψυχολόγο, κάποιος άλλος φορά πάει σε άντρα παιδοψυχολόγο, ότι ο παιδοψυχολόγος δεν είναι ο γονιός, οπότε δεν σε μαλώνει, δεν σε βάζει τιμωρίες, δεν σε... Απλά ακούει αυτά που νιώθεις για τον εαυτό σου και για άλλους. Ναι. Και πράγματα να κάνεις. Ή... Ναι. Χαίρομαι για σένα. Και μακάρι να με στείλαν και εμένα όταν ήμουν μικρή στο ψυχολόγο. Είδες και ο Πάρης το κεφάλαιο, το έλεγε ότι από μικρός ήθελε να πάει στο ψυχολόγο και δεν τον έπαιρνε. Ναι. Εγώ νομίζω ότι η ψυχοθεραπεία σε συνδυασμό με την ψυχοεκπαίδευση, γιατί τουλάχιστον όταν κάνουμε τα βίντεο μαζί, κάνεις ψυχοεκπαίδευση. Αφού κάνουμε μαθήματα ψυχοεκπαίδευσης. Ναι. Ψυχοεκπαίδευση νομίζω ότι μαθαίνεις πράγματα. Ναι. Και μπορείς μετά να για την ψυχολογία, ας πούμε. Δηλαδή, ναι. Ένας ψυχοεκπαιδευμένος, ένας ψυχοεκπαιδευόμενος, έχει καλύτερη ανταπόκριση στην ψυχοθεραπεία. Γίνεται πιο καλά η δουλειά στην ψυχοθεραπεία, άμα είναι ψυχοεκπαιδευόμενος αυτός που πάει να κάνει ψυχοθεραπεία. Και. Όλο αυτό το κεφάλαιο μιλάει για την ιστορία του Πάρη. Όμως δεν θα διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο εδώ, γιατί φτάσαμε το χρόνο μας. Ναι. Θέλω να διαβάσω λίγο προς το τέλος. Προς το τέλος. Η ψυχοεκπαίδευση θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Η ψυχοθεραπεία είναι ο χώρος στον οποίο θα διαχειριστούμε τα τραύματά μας. Βασικός σκοπός κάθε ψυχοθεραπείας είναι η θεραπεία των τραυμάτων του θεραπευόμενου. Δηλαδή στο ψυχολόγο μας πάμε και λέμε τα τραύματά μας και τα θεραπεύουμε μαζί μας. Η θεραπεία της ψυχής νομίζω είναι σύνθετη λέξη. Ναι, θεραπεία της ψυχής. Και το τρίτο, είπαμε, υπάρχουν ψυχοεκπαίδευση, ψυχοθεραπεία και προσωπικός πνευματικός αγώνας. Η προσωπική προσπάθεια είναι αυτό που αλλιώς ονομάζουμε και πνευματικό αγώνα. Πρόκειται για τον πιο δύσκολο δρόμο που καλείται να ακολουθήσει ο κάθε άνθρωπος. Πρόκειται για μια συνεχή προσπάθεια να βάλουμε σε εφαρμογή όσα μαθαίνουμε στη ψυχοεκπαίδευση και στη ψυχοθεραπεία. Μια συνεχή επαναλαμβανόμενη δέσμευση να είμαστε αυθεντικοί στη ζωή μας και στη σχέση μας με τον εαυτό μας. Αυθεντικοί στη σχέση με τον εαυτό μας. Δηλαδή, μάλλον να είμαστε ειλικρινείς. Να λέμε την αλήθεια στον εαυτό μας. Ναι. Να μην παραμυθιάζουμε ούτε καν τον εαυτό μας. Να λέμε την αλήθεια. Ναι. Στον εαυτό μας. Ο Πάρης συνέχισε να έρχεται στο γραφείο για πολύ καιρό ακόμα και ερχόταν με όρεξη και καλή διάθεση πλέον. Κάθε φορά παράγγελνε το ποτό του, είτε κρύο είτε ζεστό, και το απολαμβάναμε παρέα. Άρεσαν και σε εκείνον τα ωραία φλιτζάνια και ποτήρια που άρεσαν και σε μένα. Είναι οι μικρές πολυτέλειες που επιτρέπω στον εαυτό μου. Ένα φίνο πορσελάνινο φλιτζάνι για τσάι. Μια μεγάλη πορσελάνινη κούπα του καφέ με ζωντανά σχέδια, κομψοτέχνημα από μόνο του, το καλύτερο κατά τη διευστική μου παλέτα χαρμάνι καφέ,
ένα ποτήρι φρεσκοστημένο χυμός πορτοκάλι, ένα σνακ υγιεινό, όμορφο και λαχταριστό. Αρκετές φορές ετοίμαζα ένα σνακ από πριν ή αγόραζα κάτι για να το απολαύσουμε μαζί με τον μπαρ. Οι συναντήσεις μας ήταν πάντα πρωινές και μπορούσαμε να συνδυάσουμε τη λήψη προγεύματος με τη θεραπεία μας στο γραφείο. Ο λόγος που το έκανα ήταν επειδή ήθελα να του δείξω στην πράξη πως δεν είναι κακό να απολαμβάνεις το φαγητό και πως υπάρχουν εξαιρετικές γεύσεις εκεί έξω, εκλεπτισμένες και ιδιαίτερες, οι οποίες θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν την καλλιτεχνική φύση του Πάρη και τη ροπή του προς το όμορφο και ωραίο. Του άρεσαν τα ωραία ρούχα, τα όμορφα αντικείμενα, οι πίνακες τέχνης, η καλή μουσική. Είχε εξαιρετικά εκλεπτισμένο γούστο αναφορικά με τη μόδα, την τέχνη, τη μουσική. Γιατί να μην αποκτήσει και για το φαγητό. Να απολαμβάνει ένα θρεπτικό, υγιεινό, εύγευστο και ευχάριστο στην όψη έδεσμα, χωρίς ενοχές και με κύρια έγνοια τη γευστική απόλαυση και τη φροντίδα του εαυτού του. Έτσι ένα πρωινό βρεθήκαμε να τρώμε Kiss Loren. Τα ξέρεις τα Kiss Loren? Ποια, τι είναι? Kiss Loren είναι κάτι πίτες, όπως είναι οι τάχτες με φρούτα και κρέμα, αλλά είναι τάχτες με τυρί και αλμυρά. Σαν σουφλέ, πώς το λένε. Ακριβώς, σαν σουφλέ. Έτσι ένα πρωινό βρεθήκαμε να τρώμε Kiss Loren που είχα πάρει από ένα εκπληκτικό ζαχαροπλαστείο που δυστυχώς έκλεισε τώρα και που το είχα ανακαλύψει τυχαία όταν ανοίξει τότε. Δεν είναι τέλεια φάση που τρώμε αυτά τα κομψοτεχνήματα πάρει. Μα είναι εκπληκτική γεύση και τόσο όμορφα στην όψη, σχεδόν λυπάμαι να τα φάω. Γι' αυτό και τα τρώμε αργά και απολευστικά. Έχει 6 το κουτί, 3 για σένα και 3 για μένα. Επέλεξα το μικρό μέγεθος για να δοκιμάσουν και τις 3 γεύσεις που ξεχωρίζω. Σπανάκι με κατσική σιωτηρή, λιαστές ντομάτες με μανούρι και φυσικά το κλασικό με σχοινό πρέσο και καραμελωμένο μπέικον. Σου ανοίγουμε την όρεξη? Όχι. Όχι. Νομίζω δεν σε αρέσουν με αυτά. Τι? Δεν σ' αρέσει. Όχι, μου αρέσει σπανακόπιτα πολύ γενικά. Δεν ξέρω ποιο μου αρέσει περισσότερο. Συγκρίνονται με τα γαριδάκια από το περίπτερο? Καμία σχέση. Με τη βιομηχανοποιημένη τυρόπιτα με σφολιάτα, αυτή με το χοιρινό λίπος που αφού τη φας πονάει το στομάχι σου, μη μου τη θυμίζεις. Με τα αλμυρά πατατάκια από το σακούλι, όχι βέβαια. Και δεν φάγαμε μόνο Kiss Loren. Αχ, πατατάκια. Ο καθένας με τα προβλήματα του. Σε κάποια φάση είχαμε ανακαλύψει ένα φοβερό πολύ σπορο ψωμί με προζύμι και τη σίκαλη οσκύρωση συστατικό, το οποίο τρώγαμε με μια φέτα κατσική σιωτηρή από τις Άλπες και ένα κουταλάκι μαρμελάδα με μούρα χωρίς ζάχαρη. Είχα βάλει και τον Πάρε στη διαδικασία να ψάχνει στο σούπερ μάρκετ και στο φούρνο για περίεργα δέσματα, υγιεινά και εύγευστα, τα οποία φέρναμε ο ένας. Άρα δεν κάνατε ψυχοθεραπεία, τρώγατε. Κάναμε ψυχοθεραπεία με τα φαγητού. Αυτό κράτησε για αρκετό καιρό. Στις συνεδρίες μας δουλεύαμε εντατικά τη σχέση του με τους γονείς του, τόσο τον πατέρα του, όσο και τη μητέρα του, και με τις σπουδές του. Ήταν εξαιρετικά καλός σε αυτές, αλλά συνέχιζε να αντιμετωπίζει δυσκολίες στις διαπροσωπικές του σχέσεις αλλά και στη ρύθμιση των συναισθημάτων του. Το δουλεύαμε όμως αργά αλλά σταθερά. Είχαμε καταφέρει να χτίσουμε μια θεραπευτική συμμαχία. Ήταν σίγουρος πως ήμουν το μέρος του και αυθεντικός σύμμαχος του και μαζί καλύπταμε τα κενά της ελλειπούς του διαπαιδαγώγησης αλλά και διαχειριζόμασταν τα τραύματα της παιδικής του ηλικίας. Πήγαινε πολύ καλά. Αργά, αλλά σταθερά. Και μετά σε κάποια φάση, περίπου ένα χρόνο μετά την πρώτη μας συνάντηση, έρχεται ο Πάρης στο γραφείο ένα πρωινό Δευτέρας και μου ανακοινώνει με στόμφο πως αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή του. Τι εννοείς? Θα αλλάξω τη ζωή μου. Θα γίνω αδύνατος. Οκ, και πώς θα το καταφέρεις αυτό? Έχω πλάνο, ακούω. Λοιπόν, διάβασα διάφορα άρθρα στο διαδίκτυο, πήρα και 3 βιβλία. Ξέρεις πως είμαι βιβλιοφάγος, ξέρω και γουστάρω. Κατέληξα στον τρόπο με τον οποίο θα δυνατήσω λοιπόν. Ο οποίος είναι, θα αρχίσω να κάνω δίαιτα. Θα αυξήσω την ποιότητα της τροφής που τρώω και θα μειώσω την ποσότητα. Θα το κάνω αυτό κάθε μέρα. Η Κυριακή θα είναι μέρα ελεύθερη. Cheat day. Θα τρώω ό,τι θέλω. Αλήθεια, αυτό έχει κάνει. Και όταν θα χάσω τα πρώτα 20 κιλά, όταν θα διώξω τα πρώτα 20 κιλά, θα πάω σε γυμναστήριο. Οι ειδικοί προτείνουν ότι καλύτερα πρώτα να δυνατήσεις με δίαιτα και μετά να αρχίσεις γυμναστήριο. Οκ, άμα αυτό θέλεις, διαφωνείς? Όχι. Θεωρώ καθαρά προσωπικό σου θέμα
τι θα κάνεις με το σώμα σου, πώς θα το ταΐζεις και πώς θα το γυμνάζεις αργότερα. Από τη στιγμή που είναι κάτι που το αποφασίζεις μόνος σου και έχεις όρεξη, διάθεση και στόχο, γιατί να σου πω εμπόδιο εγώ. Εμένα μου αρέσεις και όπως είσαι και είμαι σίγουρη πώς θα εξακολουθήσεις να μου αρέσεις και όταν θα αλλάξεις, επειδή σε αγαπώ. Και εγώ σε αγαπώ, Θέπλα μου. Σε νιώθω σαν μαμά μου, σαν τη δεύτερη μαμά μου. Αλήθεια. Με συγκινείς, πάρη μου. Και εγώ σε νιώθω γιο μου, πνευματικό μου γιο για την ακρίβεια. Μόνο που θέλω να σε διορθώσω σε κάτι που είπες, μπορώ. Ναι, αμέ, δεν θα χάσεις 20 κιλά, θα διώξεις 20 κιλά. Όταν χρησιμοποιούμε το ρήμα χάνω, δημιουργούμε στον εγκέφαλο μας μια αίσθηση ότι χάσαμε κάτι το οποίο μετά πρέπει να το βρούμε για να αναπληρώσουμε την απώλεια. Καλύτερα όμως να λέμε διώχνω. Σε ευχαριστώ, έχεις δίκιο. Σε ένα βίντεο άκουσα έναν ειδικό να το λέει και εγώ από κάπου το άκουσα, μην νομίζεις. Και δεν θα διώξω μόνο 20 κιλά, σκοπεύω να διώξω 40. Με το καλό μαζί σου, με το καλό μαζί σου γέννη. Όταν μου ανακοίνωσε ο Πάρης την απόφασή του, η αλήθεια είναι πως ξαφνιάστηκα, δεν το περίμενα. Είχα εισηγηθεί στην πρώτη μας συνεδρία, θέλει βοήθεια να τον παρέπεμπα στη δίαιτα λόγω μου, αλλά δεν επέμενα. Και πραγματικά δεν θεωρούσα πως το σωματικό του βάρος ήταν σημαντικός παράγοντας για το ποιος ήταν ο Πάρης. Για εκείνον όμως ήταν. Και από τη στιγμή που τον ενοχλούσε να ζυγίζει 120 κιλά και να είναι αγύμναστος, καλά έκανε και πήρε αυτή την απόφαση. Την πήρε όπως μόνος του, χωρίς κανένα πρόξιμο από μένα. Εγώ αντιθέτως του κουβαλούσα μέχρι τότε Κις Λορέν και διάφορες άλλες λιχουδιές. Μετά σταμάτησα. Σου έκανε δει το άνθρωπος. Εκείνο που όντως όμως είχα κάνει ήταν σε μια κοινή μας συνάντηση με τη μητέρα του, τη δεύτερη συγκεκριμένα, όταν εκείνη ανέφερε το θέμα του βάρους του Πάρη και πως ήταν καλή ιδέα να κάνει δίαιτα και γυμναστική για να δυνατήσει, να της τονίσω πως αν θέλει το καλό του γιού της και να μην τον εμποδίζει στην εξέλιξη του και στην ψυχοθεραπεία του, δεν πρέπει να ασχολείται καθόλου με το βάρος του, τα κιλά του και τη διατροφή του. Ότι πρέπει να σταματήσει ακόμα και να σκέφτεται πως ο γιος της είναι υπέρβαρος, πόσο μάλλον να λέει στη ψυχολόγο του να τον προτρέψει να δυνατήσει. Και με άκουσε η μάνα του, προφανώς επειδή την αγριοκοίταξα τόσο πολύ που σχεδόν δάκρυσε. Και από τότε ο Πάρης τότε άρχισε να γελάει νευρικά και μου είπε πως δεν τον πειράζει. Είσαι σίγουρος πως δεν σε πειράζει? Μα με αγάπη το λέει. Δεν είπα εγώ πως το λέει με μίσος. Δεν αμφισβήτησε τα κίνητρά της. Πως νιώθεις εσύ, ρωτάω όταν το ακούς. Πως να νιώθω? Σου αρέσει, νιώθεις υπέροχα όταν το λέει? Όχι βέβαια, αλλά ξέρω πως δεν το λέει για κακό. Πώς νιώθεις? Χάλια. Νιώθω άσχημος, παχής και αποτυχημένος. Παρόλο που το λες με αγάπη και έτοιμο, είπα στη μάνα του, όταν το λες προκαλεί στο γιο σου αισθήματα αναξιότητας και αποτυχίας. Και έτσι. Μα αυτός δεν είναι ο σκοπός μου. Θέκλα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα όμως. Και γι' αυτό είμαι τόσο αυστηρή τώρα που σου λέω να σταματήσεις να ασχολείσαι με το βάρος του και την πιθανότητα να δυνατήσει ή όχι. Για έναν ολόκληρο χρόνο έκανε εντατική προσπάθεια με τη δίαιτα και το γυμναστήριο. Τους πρώτους 6 μήνες έκανε μόνο δίαιτα και μετά παράλληλα με τη δίαιτα και γυμναστική. Συνέχιζε όμως και τις ψυχοθεραπευτικές του συναντήσεις, τις οποίες ελάχιστα μιλούσαμε για αυτή την προσπάθεια να δυνατήσει. Μόνο όταν το ήθελε αυτός. Για μένα ήταν μια δική του μάχη, μια δική του προσπάθεια και σε καμιά περίπτωση δεν ήταν προαπαιτούμενο ή όρος για να συνεχιστεί η ψυχοθεραπεία. Τον αγαπούσα όπως ήταν, σε όλες τις εκδοχές. Σε όλες είχε και έχει το ίδιο όμορφο πρόσωπο με τα ίδια καλοβαλμένα χαρακτηριστικά, αυτό το πρόσωπο που όπως συμβαίνει με όλους μας φορούσε την ψυχή του. Φοράμε την ψυχή μας στο πρόσωπό μας. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι το πώς νιώθουμε εμείς με εμάς. Αν είμαστε καλά με τον εαυτό μας, αν τον αγαπάμε και τον φροντίζουμε, τότε θα βγαίνει στο πρόσωπό μας μια γλυκύτητα και ένας κολακευτικός τονισμός στο χαρακτηριστικό μας. Εάν δεν είμαστε καλά με τον εαυτό μας, αν έχουμε κακή σχέση μαζί του, τότε στο πρόσωπο μας θα βγαίνει μια πικρία και απέχθεια που μπορούν να παραμορφώσουν ακόμα και τα πιο αρμονικά χαρακτηριστικά. Όλοι είμαστε όμορφοι, φτάνει να μας αγαπάμε. Wow. Τι λες? Αυτό ήταν το 8ο κεφάλαιο. Η σχέση μας... Τελικά όταν σε γνώρισα, δεν πίστευα και πολύ ότι ήσουν συγγραφέας, αλλά τώρα που το βλέπω, ρε φίλε. Σε πολύ καλή στο να διηγείσαι και να γράφεις. Γιατί δεν το
το πίστευες και πολύ ότι είμαι συγγραφέας. Δεν το πίστευα. Μα δεν λέω, αφού είναι ψυχολόγος, πώς γίνεται να είναι και συγγραφέας. Και τώρα που σε ακούω να το διαβάζεις, εσύ που το γράψεις αυτό, δεν μπορώ άρα να το καταλάβω. Άρα γράφω και καλά. Ναι. Και εσύ γράφεις ωραία. Και εγώ γράφω, ναι, το έχω πει κιόλας. Και εσύ γράφεις ωραία. Ναι. Και ζωγραφίζεις και πάρα πολύ ωραία. Και θα βάλουμε και την κάμερα να δείξουμε ένα έργο σου που έχουμε βάλει εδώ από πίσω, το οποίο δεν φαίνεται στο πράγμα. Να. Αυτό το φίνικα έχει ο πατέρας σου στο κινητό του? Όχι, δεν έχει αυτόν. Έναν άλλο. Ένα μικρό πινακάκι. Σκέψου. Που όταν πάρουμε την καρέκλα με τις πεταλούδες που έρχεται, yes, θα φτιάξω και άλλα πράγματα. Αλλά δεν ξέρω αν θα πρέπει. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο πατέρας της γογός, μέχρι να φτιάξει το πινακάκι το ωραίο η γογό, είχε screen saver στο κινητό του εμένα και μετά με έβγαλε εμένα και έβαλε τον πίνακα της γογός και του είπα μπράβο. Θυμάσαι, είχε το keep thinking. Ναι. Πολύ ωραία. Πήγαινε, φέρε το κινητό του μπαμπά να δούμε το... Θέκλω, δεν έχω ενέργεια. Δεν έχεις ενέργεια. Πρέπει να σε ταΐσουμε. Ναι. Πρέπει να το ταΐσουμε. Οπότε θα κλείσουμε αυτό το βίντεο, η εισαγωγή στη ψυχοεκπαίδευση νούμερο 11, για να πάμε να ταΐσουμε μαντεύστε το γιατί, μας. Μαντεύστε γιατί θέλω ταΐσμα. Επειδή πεινάς? Όχι. Επειδή? Επειδή πρέπει να πάρω. Α, πονάει. Πονάει το μωρό μου. Πονάει το μωρό μου και πρέπει να φάει το φαγητό του για να πάρει το... Δεν πεινάω. Το βαυσίπονο. Αλλά πονάει, πρέπει να φάω. Πονάει. Πονάει. Είναι μια από εκείνες τις μέρες του μήνα που πονάμε και πίνουμε βαυσίπονα και ξεπονάμε. Περαστικά μας. Άμα δεν είχα βαυσίπονα θα πέθανα. Μα το Θεό, ειλικρινά σας μιλάω τώρα. Ευτυχώς υπάρχουν βαυσίπονα, έχω να πω. Ευτυχώς. Thank God for painkillers. Εσύ, Λάκη, έλα εδώ να χαιρετήσεις. Ο Λάκη είναι ερωτευμένος με την κοκό και σήμερα της έφερε ένα δώρο. Σήμερα μου έφερε ένα τεράστιο κόκαλο. Ναι! Έφερε στην κοκό ένα τεράστιο κόκαλο. Και εγώ καταλαβαίνω πότε έρχεται η κοκό κάτω, γιατί γίνεται ελικόπτερο η ουρά του Λάκη και τρελαίνεται και πάει προς την πόρτα και ξέρει πως θα έρθει η κοκό. Ναι, τα ξέρει όλα! Τα ξέρει όλα αυτός. Όλα. Εντάξει, με αγαπάς και εμένα. Χαίρετε τον κόσμο. Πού είναι η γογό? Γογό! Γογό! Πού είναι η γογό? Ξεφυσάει. Γεια σας. Γεια.